Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, από την προηγούμενη ήδη Βουλή, την προτείνουσα Βουλή, είχαμε τονίσει ότι ο βασικός της στόχος ήταν να εμπεδοθούν μέσα και από το ίδιο το Σύνταγμα οι όροι της κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας, της πολιτικής κανονικότητας, όπως ακούστηκε, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτικής, της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Ήταν να θωρακιστεί το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα, να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι σε τριγμούς που δημιουργεί αυτή η πολιτική, να θωρακιστεί κυρίως απέναντι στο λαϊκό παράγοντα, αλλά να θωρακιστεί και απέναντι στις εσωτερικές του αντιθέσεις που υπάρχουν και ενίοτε απειλούν και τη σταθερότητά του. Αυτός ήταν ο πρώτος και μεγάλος στόχος και για το ΣΥΡΙΖΑ που πήρε την πρωτοβουλία στην προηγούμενη Βουλή, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές τους, όπως επίσης ανεξάρτητα από το σε ποιο βαθμό τελικά επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Από πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση? Πρώτον, προκύπτει από τις ίδιες προτάσεις αυτών των κομμάτων που σε βασικά άρθρα, δεν λέω σε όλα ή στα περισσότερα, αλλά σε βασικά άρθρα συγκλίνουν. Δεν ταυτίζονται, αλλά οπωσδήποτε συγκλίνουν. Δεύτερον, προκύπτει από το γεγονός ότι με προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις και κυρίως με την αναθεώρηση του 2001 έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό προσαρμογές που αφορούν την καπιταλιστική οικονομία με βάση τις σύγχρονες ανάγκες αυτής της οικονομίας. Για παράδειγμα, έχει προχωρήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της χώρας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο, τα άρθρα 28 και 80 του Συντάγματος με τις ερμηνευτικές δηλώσεις. Αυτό το πλαίσιο δηλαδή που έφερε τα μνημόνια, που έφερε τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία υλοποίησαν και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και το οποίο πλαίσιο στο επίπεδο του Συντάγματος δεν το αφισβητεί κανένας πλην ΚΚΕ. Οπότε αυτό που απομένει, αυτό που επήγει για σας με βάση τη δική σας λογική, είναι πλέον οι αντίστοιχες προσαρμογές στο πεδίο του πολιτικού συστήματος, στον τρόπο λειτουργίας του αστικού κράτους, των κυβερνήσεών του, παίρνοντας υπόψη προφανώς και την εμπειρία των χρόνων της κρίσης και των μνημονίων, τους τριγμούς που προκλήθηκαν στο πολιτικό σύστημα, που εμείς φυσικά δεν θέλαμε να είναι μόνο τριγμή, θα θέλαμε να είναι κάτι πολύ περισσότερο. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το Σύνταγμα και τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, ακούστηκε πάρα πολλές φορές, και σήμερα ακούστηκε αυτό, και από όλα τα κόμματα, το εξής ερώτημα. Ποια ήταν η αντοχή του Συντάγματος την περίοδο της κρίσης και την περίοδο των μνημονίων? Ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτού του ερωτήματος? Το αν το Σύνταγμα αποτελεσματικά προστάτεψε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα? Όχι. Δεν είναι αυτό το πραγματικό νόημα. Γιατί κανένα αστικό σύνταγμα δεν μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τα λαϊκά δικαιώματα. Γιατί ακόμη κι αν υπάρχει κάποια προστασία στο Σύνταγμα για μια σειρά δικαιώματα, την οποία εμείς φυσικά και επιδιώκουμε και γι' αυτό το λόγο και προτάσεις καταθέσαμε και άλλες προτάσεις ψηφίσαμε, την ίδια στιγμή υπάρχουν στο Σύνταγμα ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας τάξης, η ερμηνεία του Συντάγματος με βάση τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε σε κρίσιμες στιγμές, όταν αυτό απαιτείται από τις ανάγκες της οικονομίας και της εξουσίας του κεφαλαίου, αυτά τα δικαιώματα να πετιούνται κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων. Το είδαμε αυτό κατά κόρον τα χρόνια της κρίσης, το πώς κρίθηκαν συνταγματικά βάρβαρα ταξικά μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις όταν χρειάστηκε πετάχθηκε στο καλάθι των αχρήστων και το ίδιο το Σύνταγμα και οι διατάξεις του. Πολλά τα παραδείγματα και από όλες τις κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Από τις διαδικασίες έκτακτης νομοθέτησης που αξιοποίησαν κατά κόρον όλες οι κυβερνήσεις και που ήταν τελείως εκτός συνταγματικού πλαισίου, μέχρι τον τρόπο που υιοθετηθήκαν τα μνημόνια, πάλι από όλες τις κυβερνήσεις, κατά παράβαση της αυξημένης πλειοψηφίας
που έθετε το Σύνταγμα. Συνεπώς, αλλού βρίσκεται για σας η απάντηση στο ερώτημα για την αντοχή του Συντάγματος. Θέλετε ένα Σύνταγμα το οποίο σε παρόμοιες συνθήκες που με μαθηματική ακρίβεια θα προκύψουν στο μέλλον να θωρακίζει το σύστημα, να εξασφαλίζει την πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όσα ζήσαμε με την κρίση δεν ανήκουν οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν. Ξέρετε καλά ότι αυτή την περίοδο κυοφορούνται κολοσιαίων διαστάσεων εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρετε καλά ότι παρά την ανάκαμψη και το καλό δήθεν οικονομικό κλίμα, το οποίο φυσικά επιτυχάνεται πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων, οι εκτιμήσεις που γίνονται από ευρωπαϊκά και διεθνή επιτελεία κάνουν λόγο για επιβράδυνση της οικονομίας, για μια επικείμενη κρίση, ίσως γρηγορότερα από ό,τι αυτή αναμενόταν. Συνεπώς, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ότι κανένα μοντέλο ή μείγμα διαχείρισης, είτε το λεγόμενο νεοφιλελεύθερο της Νέας Δημοκρατίας, είτε το σοσιαλδημοκρατικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να γιατρέψει αυτά τα μεγάλα αδιέξοδα. Οπότε παίρνετε και τα μέτρα σας και σε συνταγματικό και σε νομοθετικό επίπεδο για τη σταθερότητα του πολιτικού, του σάπιου πολιτικού συστήματος που σίγουρα θα απειληθεί και στο μέλλον. Και φυσικά αυτός ο στόχος δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι ένας στόχος που διαπερνά συνολικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτός ο κοινός στόχος, όπως είπαμε, προκύπτει από τη σύγκληση που έχουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής σε μια σειρά άρθρα. Για παράδειγμα, προκύπτει από την κοινή σας στάση στο ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών, που έχουν ουσιαστικό ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν αυτές οι κατ' όνομα και μόνο ανεξάρτητες αρχές και ως προπομπή αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών. Όπως επίσης, προκύπτει από την κοινή σας στάση στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ανεξάρτητα αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε εκλογή από το λαό σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι ψηφοφορίες στη Βουλή, μια πρόταση που εμείς τη χαρακτηρίσαμε πολύ επικίνδυνη και που την καταψήφισαν και οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα Βουλή και γι' αυτό δεν πέρασε, ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε και λέει εκλογή με μικρότερη πλειοψηφία, όχι μόνο με 151 βουλευτές, αλλά και με σχετική πλειοψηφία. Το αρχικό σας σχέδιο έλεγε ακόμη και με κλήρωση, το οποίο φυσικά το αποσύρατε και φέρατε σε περίπτωση ισοβαθμίας στην επικράτηση του πρεσβύτερου. Όλη αυτή η πρόταση όμως για την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών ήταν, έστω και με διαφορετικές εκδοχές, ουσιαστικά μια κοινή πρόταση. Γι' αυτό άλλωστε και το επίμαχο άρθρο 32 στην προηγούμενη Βουλή συγκέντρωσε μια ευρεία πλειοψηφία, πάνω από 180 βουλευτές, και σήμερα μπορεί να αναθεωρηθεί από την απλή, απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Την κυβερνητική πολιτική σταθερότητα προσπαθείτε επίσης να την επιτύχετε και με άλλες προτάσεις, όπως ήταν για παράδειγμα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι γιατί θα μπει σε ψηφοφορία, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 84 του Συντάγματος και την απόρριψη προτάσεων δυσπιστίας που υπερψηφίζονται αν δεν υπάρχει συμφωνία για νέο πρωθυπουργό, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και είναι ένα άρθρο που υπάρχει στις διατάξεις του Γερμανικού Συντάγματος που οδηγεί ξεκάθαρα στη συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Παρόμοια πρόταση είχε και η Νέα Δημοκρατία για τους σταθερούς τετραετής κυβερνητικούς κύκλους που απορρίφθηκε από την προηγούμενη Βουλή και που οδηγούσε από άλλο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Θέλετε συνεπώς ένα πιο αυταρχικό σύνταγμα που θα θωρακίζει πιο αποτελεσματικά την εξουσία του κεφαλαίου, και ο αυταρχισμός αυτός έχει πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλές εκδοχές. Δεύτερος στόχος. Αυτός ο στόχος αφορούσε κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, που είχε και την πρωτοβουλία άλλωστε στην προηγούμενη Βουλή, και ήταν να αποτελέσει συνταγματική αναθεώρηση ένα άλοθη
στην πολιτική που εφάρμοσε ως κυβέρνηση και κατέθεσε προτάσεις σε αντίθετη κατεύθυνση από τα κυβερνητικά του πεπραγμένα. Για παράδειγμα, κατέθεσε προτάσεις για την προστασία των συλλογικών συμβάσεων και της απεργίας, όταν στις μεν συλλογικές συμβάσεις ως κυβέρνηση διατήρησε όλους σχεδόν τους βασικούς άξονες που τους υπονομεύουν, με πιο βασικό τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, στη δε απεργία φέρατε πρώτη τον νόμο για το χτύπημα της απεργίας, το 50-1, που σήμερα το συνεχίζει και το επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά και άλλες προτάσεις που τις βαφτίσατε φιλολαϊκές, ενώ στην ουσία αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη επεξεργασμένη στρατηγική του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, η πρότασή σας για την αξιοπρεπή διαβίωση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως είναι η εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά συνταγματοποιεί τη λογική της ανακύκλωσης της φτώχειας, της εξίσωσης προς τα κάτω, τη λογική ο φτωχός να πληρώνει για το φτωχότερο. Και μάλιστα αυτό το εμφανίζεται και ως μια σύγχρονη, μοντέρνα εκδοχή του κοινωνικού κράτους. Αξιοπρέπεια όμως και αξιοπρεπής διαβίωση σημαίνει να ζουν οι άνθρωποι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η εποχή, η επιστήμη και η τεχνολογία, και όχι η διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Και την ίδια στιγμή δεν τολμήσατε να ακουμπήσετε το άρθρο 107, ένα άρθρο ζόμπι που πηγαίνει από σύνταγμα σε σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει τα προνόμια του εφοπλιστικού και ξένου κεφαλαίου. Τρίτος στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης, η λεγόμενη ηθική, η τιμή του πολιτικού συστήματος. Να αναστηλωθεί το κύρος του πολιτικού συστήματος στα μάτια του λαού, το οποίο κλονίστηκε και δικαιολογημένα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Και αυτή η προσπάθεια ηθικοποίησης συνδυάζεται με τη θεωρία που έγινε της μόδας τα χρόνια της κρίσης, ότι για την κρίση φταίει η ηθική, μια θεωρία που αθωώνει τις ίδιες τις οικονομικές σχέσεις, την αγορά, τον ανταγωνισμό, με τα οποία είναι σύμφυτα και η κρίση και η εξαγορά και η διαπλοκή. Σε αυτό το πλαίσιο της ηθικοποίησης εντάσσεται η πρόταση για το άρθρο 86 και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ενώ το λαϊκό αίτημα, θυμίζουμε, αλλά και το σύνθημα πολιτικών δυνάμεων ήταν αυτός ο νόμος να καταργηθεί τελείως, με τις προτάσεις που έγιναν και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο νόμος δεν καταργείται τελείως, παραμένει έστω και με ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι αυτή για την κατάργηση της μειωμένης παραγραφής ή η ερμηνευτική δήλωση που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε ορισμένα αδικήματα να υπάγονται απευθείας στη δικαιοσύνη. Αυτά όντως φεύγουν από το άρθρο 86. Τι μένει όμως στο άρθρο 86? Διατηρείται ο βασικός του πυρήνας, δηλαδή η ανάθεση στη Βουλή ανακριτικών και εισαγγελικών αρμοδιοτήτων, διατηρείται ότι η απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την άσκηση ποινικής δίωξης, για την ανάκληση της ποινικής δίωξης, θα την έχει πάλι και με την καινούρια εκδοχή του άρθρου 86 η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και άρα θα συνεχίζουν να παίζονται τα διάφορα πολιτικά παιχνίδια που έχουμε δει να παίζονται κατά καιρούς. Η εμπειρία της προανακριτικής επιτροπής που είναι σε εξέλιξη με τα αιτήματα εξαίρεσης, που όντως εμείς τα καταψηφίσαμε, που όντως είναι ασυμβίβαστα με τη σύνθεση και λειτουργία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, και με όλο αυτόν τον εκφυλισμό που επιχειρείται, δείχνει τα αδιέξοδα του σημερινού πλαισίου αλλά και την ανάγκη ολοκληρωτικής κατάργησης αυτού του άρθρου. Γιατί αν δει κανείς τα αδικήματα που ερευνάει η Προανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και με τη νέα εκδοχή του άρθρου 86, πάλι αυτά τα αδικήματα θα είναι στην αρμοδιότητα της Βουλής. Κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και ούτω καθεξής. Εμείς ψηφίσαμε στην προτείνουσα Βουλή να αλλάξει το άρθρο 86. Είχαμε ξεκαθαρίσει όμως από τότε ότι σε αυτήν εδώ τη Βουλή πρέπει να υπάρχει πλήρης κατάργηση αυτού του άρθρου, και από αυτό θα καθορίσουμε και την τελική μας στάση στις ψηφοφορίες.
Πέρα όμως από το άρθρο 86, ως ΚΚΕ, στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, καταθέσαμε μια σειρά από προτάσεις για την προστασία και διεύρυνση των λαϊκών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, για να καταργηθούν μια σειρά αναχρονισμοί που υπάρχουν στο Σύνταγμα, χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει ένα δημοκρατικό ή ένα προοδευτικό Σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Τέτοια παραδείγματα αποτελούσαν μεταξύ άλλων οι προτάσεις μας για την αναθεώρηση των άρθρων 27 και 28 του Συντάγματος, που σήμερα επιτρέπουν με τη σημερινή εκδοχή τον περιορισμό στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Προτείναμε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις που κατοχυρώνουν την υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου και μάλιστα έναντι του ίδιου του Συντάγματος. Προτείναμε να αλλάξουν οι διατάξεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα, τα οποία φυσικά τα απόρριψαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί εσάς σας εμπνέει αυτό που δήλωσε πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες μάτωσαν στο πλευρό των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον. Και για αυτή την απαράδεκτη δήλωση, την προκλητική δήλωση, που γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, υπήρξε αφωνία από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Απορρίψατε επίσης τις προτάσεις μας για να υπάρξει ουσιαστική κατοχύρωση μια σειράς κοινωνικών δικαιωμάτων. Η τροποποίηση του άρθρου 18, έτσι ώστε ο ορυκτός πλούτος της χώρας, τα κοινωνικά αγαθά, οι δημόσιες εκτάσεις σε ορεινούς όγκους, σε γυαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, να μην μπορούν να παραχωρηθούν με κανένα τρόπο σε τρίτους για εκμετάλλευση. Αρνηθήκατε να υιοθετήσετε ή ξεπεράσατε με ημίμετρα ακόμη και ορισμένα υπερώρημα αιτήματα αστικού εξυγχρονισμού, όπως είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 αιώνες σε κάποιες χώρες και έχει συντελεστεί σε άλλες εδώ και δεκαετίες. Και όταν μιλάμε για πλήρη διαχωρισμό, εννοούμε πλήρη διαχωρισμό και όχι την καρικατούρα διαχωρισμού που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε την απάλληψη της επικρατούσας θρησκείας στο Σύνταγμα, που έχει και ένομες συνέπειες και ιδεολογικές συνέπειες, όπως επίσης εννοούμε και την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 16, που αναφέρει ότι η εκπαίδευση πρέπει να προάγει τη θρησκευτική συνείδηση. Αρνηθήκατε ακόμη και την κατάργηση, αυτό που είπα πριν, ορισμένων άρθρων ζόμπι που υπάρχουν στο ελληνικό Σύνταγμα. Όπως είναι για παράδειγμα το άρθρο 48, που παραπέμπει σε λογικές εσωτερικού εχθρού, ή το άρθρο 107, που αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση των προνομίων του εφοπλιστικού και ξένου κεφαλαίου. Όλα αυτά τα απορρίψατε χωρίς καμιά συζήτηση. Όχι φυσικά ότι περιμέναμε ότι θα τα αποδεχτείτε, γιατί η στρατηγική σας, η στρατηγική που ακολουθείτε και οι σημερινοί κυβερνώντες και οι προηγούμενοι χθεσινοί κυβερνώντες, δεν χωρά τις παραμικρές αποκλίσεις από αυτή την πολιτική, ούτε καν στοιχειώδεις αλλαγές αστικού εξυγχρονισμού. Εμείς αυτές τις προτάσεις θα επαναφέρουμε και τώρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα άρθρα που είναι προς αναθεώρηση, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα τις απορρίψετε και πάλι, για τη δική σας λογική για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι σε τελώς διαφορετική κατεύθυνση. Και η κοινή απορριπτική σας στάση απέναντι στις προτάσεις του ΚΚΕ είναι στοιχείο της πολιτικής σας ταύτισης. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τη συζήτηση να αναδείξουμε ότι η υπεράσπιση και διεύρυνση των λαϊκών δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιστοιχηθούν αυτά με τις σύγχρονες ανάγκες, απαιτούν βαθύτερες αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην οικονομία, την εξουσία, ανατροπή του σημερινού Συντάγματος. Είναι δεδομένο ότι οι εξελίξεις που θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα προκαλέσουν νέους στριγμούς, νέες ρογμές, νέα αστάθεια στο αστικό πολιτικό σύστημα. Εμείς λέμε ότι αυτή την αστάθεια ο λαός όχι μόνο δεν πρέπει να τη φοβηθεί, αλλά να την αξιοποιήσει, να τη διευρύνει όσο περνάει από το χέρι του και προς όφελός του, για να εμποδίσει μέτρα σε βάρος του, να αποσπάσει ό,τι μπορεί, να δημιουργήσει ρήγματα και κυρίως να διαμορφώσει συσχετισμό και προϋποθέσεις συνολικότερης σύγκρουσης με το σημερινό σάπιο σύστημα.
Ευχαριστώ.